Εντάξει, τώρα. Τώρα τον φτιάξαμε. Τώρα. Τώρα. Θα πάω. Τώρα η γαβλώση. Τώρα η γαβλώση. Κάτσε, κάτσε, δε. Είναι εγώ βάλει 18 ετών. Εντάξει, δεν μου έδωσε κάτι, δεν έχουν εμπειρία. Αλλά... Πάω να βάλω κάσιμα. Μίτσο, από χθες θέλω να βάλω κάσιμα. Νίκο, όταν μπήκα στην τσίκα, πες στην πούλο, είδα να το 18. Ωχ. Ωχ, ωχ. Εξιδέσπι, έγινε αυτό εδώ πέρα. Αφιερωμένο το παρακάτω αφιερώνουμε σε όλους. Έλα ρε Νικολάκη μια ώρα. Έλα παιδί. Θα βάλω κάψιμο τώρα. Κάτσε ευκαιρία να βάλει κάψιμο. Να σου πω, αυτό που μου λέει 56 χιλιόμετρα είναι πρέπει να παραλάβω τη... Το τρέιλερ από εδώ που είμαστε. Μια μισή ώρα. Έλα, Έλα να δεις τα χιονάκια, έλα. Όχι. Έλα να δει και στροφιλί και προλάβει. Εγώ θα γουστάρω το στροφιλί και θα ξέρεις. Το ξέρεις αυτό. Δεν θα το γουστάρεις για πολύ. Δεν θα μπορούμε να κατέβουμε. Το κατέβασμα είναι το δύσκολο τώρα. Με το τρέιλερ. Να σου πω. Θέλει τόσο σιγά. Υπάρχει πρόβλημα. Τι. Τι. Θα σου πω αμέσως. Μισό λεπτό. Καταρχάς εμείς έχουμε βάλει το λεπίδα, έτσι. Ναι. Εγώ φορτηγό πήγα για να ακούγει το λεπίδα. Τι. Πρέπει να αλλάξω φορτηγό, αυτό εννοώ. Έλα ρε μαλάκα Γιώργο. Έλα ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Δεν θα αλλάξω φορτηγό. Πώς θα γίνει. Τώρα θα αλλάξω φορτηγό. Πώς ακούγεται, αφού εγώ σας είχα να βάλετε εγώ, τώρα. Εγώ μπορώ να αλλάξω μηχανή. Δεν μπορείς να αλλάξεις φορτηγό. Το λεπίδα. Ναι. Μηχανή. Ναι. Θα πατήσεις, αποχώρησα από τη συνεδρία. Για να ξαναμπείς. Για να μην σου κάνει σφάλμα... Στη... Περίμενε. Δεν γίνεται αυτό που λες. Στο ζεύς το είχε κάνει. Το είχε κάνει στο ζεύς, το είχε κάνει με το τρέλ. Δεν μπορούσα να πάρω την ίδια δουλειά. Ναι, άλλο σου λέω. Αλλά θα πρέπει να ξανανεβείτε και οι δύο εδώ που είμαστε. Θα κάνουμε γρήγορο ταξίδι θα κάνουμε. Ναι, το θέμα είναι ότι ο Δημήτρης δεν έχει το Scania το A το 2009. Θα πάει. Θα... Έχει το Scania το S. Ωραία, θα το αγοράσει. Θα πάει να πάρεις το A. Το έχω. Το A το 2009, άρε. Ναι, το έχω. Ωραία, θα παίξει και ήχος. Όχι αυτό που έχεις τώρα, το παλιό το άρα. Το παλιό. Θέλετε να το κάνετε, θέλετε να κάνετε αποχώρηση, να το πάρετε και να το κάνετε. Έκανα αποχώρηση, έκανα αποχώρηση. Πάλι. Παίρνω το Scania το άρα το 2009, για να ακούγεται ο ήχος του λεπίδα. Εγώ ξέρω τι θα δω. Εσύ μου πες ότι σ' αρέσει τα στροφιλίκια. Το πώς θα τα κατέβουμε, έχεις... Δεν έχω ιδέα, ούτε έχω καταλάβει. Θέλω να το δω. Δεν θέλω να... Δεν κάνω σπούλια. Εγώ έχω το Scania, το ρί το 2009. Πω. Καλά, εντάξει. Φυσάει, ε. Φυσάει λίγος. Εντάξει, δεν πέρα. Πού πάμε, λίγο ταξίδι. Έπαιρα, εντάξει, έχω αυτό, δεν πέρα. Προλαβαίνεις ένα μοντέλο. Εγώ τώρα θα ανέβω πάνω. Ανέβω. Παίζει ο ήχος, θα γίνει... Ανέβα. Θα γίνει καμός τώρα. Θα ακούω ένα σκάνι, ένα σέρνετε. Θα ακούς ένα σκάνι, ένα σέρνετε, όταν θα δει τον τράκτορα που θέλει να... Φίλε, πέρασε ένα σκάνι, σήμερα σκάνι όμως. Η καρότσα ήτανε πίσω, σκάνει έλεγε. Τώρα μπροστά δεν ξέρω. Κάνει ένα γουαρρ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 ρrr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 
Πάλι. Εγώ δεν την έχω βάλει, δεν την έχω βάλει την πλέον. Θα κάτσει μόνο στη σπίτι να προσθέτει τα παιδιά. Δημήτρη, και εσύ γιατί την έχεις πάρει τη γυναίκα μαζί σου, εδώ θα κάνουμε... Όλο φωνάζει ρε, φωνάζει, εμένα δεν με παίρνεις μαζί σου. Κατάλαβες, τι να πω, άντε να σε κάνω το χατήρι, να σε πάρω μαζί βόλτα. Ρε φίλε, πεθύμισα και τον Γιώργο, ρε φίλε, πεθύμισα τον... Δηλαδή, αν μπορώ παρέα μεγάλη. Δεν ξέρω τώρα που βρίσκεται, τι κάνει ακριβώς ο Γιώργος, γιατί είχε ένα... Έχει θέμα. Νίκο, Νίκο, δεν ξέρω, πώς είναι, δεν ξέρω, δεν έχω. Πρέπει, σφάλμα στη σύνδεση, τι λέει μας. Τώρα δες που το χρουσουζέψαμε με τελεπίδα, τώρα και δεν μπορεί να μπει άγελα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη συνδεσία κομβόη. Τι βλέπω. Τι βλέπω, ρε. Ιδιόκτητο, πω, τι έχει κάνει ο τρελός. Τι διάδρομη είναι. Α, την νυχτώσαμε. Άντε, γαμπρέ. Θέλω να δω, γαμπρέ, πώς έχετε πάρει. Τι, έλα σου πω, είναι μόνος ο άξονας πίσω ή διπλός. Ωχ, τετραπλός είναι. Ναι, άλλο σου λέω, είναι 4x2 ή 6x4 ο άξονας. Ξέρω ότι είναι ωραία. Ναι, άλλο, είναι 2, 4. Η πίσω είναι πονή ή διπλή. Η πίσω είναι τριπλή. Διπλή. Α, εντάξει. Είναι, έχω 4 άξονες. Δύο άξονες, ένα τεμπέλι. Τετραξονικό είναι. Έλα, έχω και κάστημα, ρε. Να σου πω, δεν πάρουμε τη δουλειά. Τελείωνε ρε, την πήρες, περιμένουμε να έρθεις μια ώρα, τελείωνε. Εδώ είμαι, να με βλέπεις. Μα είστε ράψα, τα λαμπάδια. Καλά βλέπεις. Όχι ρε, δεν είστε εσείς, αυτοί είναι παρκαρισμένοι ρε, άλλοι είναι αυτοί. Ω... Κάτσε, Ρε, ποτάκια ήτανε. Με τα ποτάκια βάλε. Σας μπέρδεψα, ρε! Αμάρε! Τι, πρέπει να κάνω μια μισή ώρα για να έρθω. Μπορείς, ρε, έλα γρήγορα, πάτα το όλο. Πώς πάει το εργαλείο! Σε βλέπω. Πού με βλέπεις, το πίτρο. Μπαμ! Όχι, δεν είναι μπαμ, το πίτρο. Τόσο σα! Το TikTok. Ε, με τράκανε, θα του κάνω μήνυση αυτού, ναι. Θα του κάνω μήνυση, με τράκανε. Θα βγάλω και αλάρμ, είναι πήγος. Πετρέλαιο θα βάλεις. Όχι, γιατί πήρε άλλο φορτηγό και ήταν φουλ. Όμως, μια μισή ώρα. Ναι, μην τρέχεις τόσο πολύ, γιατί κάντε άκρη! Εσύ που με βλέπεις! Εσύ που με βλέπεις! Άμα! Ρε φίλε! Ρε! Τι έχεις κάνει ρε! Ρε εσύ που με βλέπεις εκεί πάνω ρε! Τι στον... Να σου πω! Εντάξει ρε, δεν είναι αστείο τώρα αυτό! Με τράκα ρε! Το τράκανα! Κοιτούσα λουπ, συγγνώμη! Τι μία ώρα μωρέ για να ανέβω εκεί πέρα. Πώς θα ανέβω με χειρόφρυνο. Έχει εδώ πέρα χειρόφρυνο. Αλλά θα πούνε δρόμος. Δεν βλέπω μάνα μου. Αλλά τι κάνει ρε. Τι έχεις κάνει ρε τρελε. Ρε τρελε. Έλα. Τι γουστάρουν οι στροφές. Είναι ότι πρέπει για χειρόφρυνο. Αλλά τι είναι αυτό. Ανάποδα. Πού με βλέπεις. Να σου πω, πού με βλέπεις από το TikTok. Όχι, από το map play του Eurotrack. Από το map play του Eurotrack. Με την κάμερα μηδέν είσαι. Όχι κύριε, πάτησα μη και σε βλέπω.
Με τρολάρεις, με τρολάρεις αυτή τη στιγμή. Όμως εντάξει, εγώ είμαι τώρα, εντάξει, έχω πάθει κόκο μπλόκο με multiplayer και σκάνια και λεπίδα sound, εντάξει, εντάξει, πάμε και σκορπιλίκια και κάτε, όπα, Παναγία μου, όπα, αυτό ήταν, τέλος. Τέλος. Όχι, θέλει... Έλα, θα δεις μετά το βίντεο. Τι να δω. Έλα, έλα. Δεν γράφω, δεν γράφω. Κάτσε να πάω εδώ, αυτό θα το δω. Τι να δεις τώρα. Γι' αυτό. Είναι ο Κυριώδος. Να είσαι τον Κυριώδος. Ναι, μπήκε μέσα. Πού να το εξηγήσεις τώρα. Κάνε άκρη, δε! Αυτή τρακάρανε! Τον βλέπω με πώς θα έρχεται. Μπράβο, παραμάζωμα το χιόνι, το είδα αυτό, δεν μου έχει γλυκό έρθει. Όχι ρε, ποιο παραμάζωμα, αφού δεν είναι το... Δεν πήρα τίποτα ζώα. Έλα, είναι τελευταία δύο. Πάμε σιγά σιγά εμείς. Τι γιάζει μωρέ, αφού ανέβηκα. Δεν βλέπω μάνα μου. Τι είναι όλα αυτοί ρε τουρίστες. Έλα, το πού να πάω. Α, τη σκηνά. Πού είναι, έχουν κλείσει τον δρόμο. Μπροστά σου είναι ρε το τρέιλερ. Όχι, έχουν κλείσει τον δρόμο, δεν ξέρω. Τι αγορά, τι λέει. Όχι ρε αγορά. Αγορά πάνε να πατήσω. Α, εδώ είναι το τρέιλερ. Στάω να δω το τρέιλερ. Πρέπει να πάρεις δουλειά από εμάς, ε. Το πήρα. Ναι. Δεν περνάει κανένας από εμένα τα παρκάζ. Να... Αυτό. Να πάω το τρέιλερ. Ναι, καλά. Ναι, δεν κολλώνει πουδενά το σκάνι. Ναι, καλά. Τι μου λες να κάνω. Κατάλαβα, πάλι σε μένα θα πρέπει. Φρένο! Γιατί αφού έχουμε απόσταση. Σε μένα δεν χρωτήσουν πολύ τα πάμε. Τι έγινε, τρομάξαμε. Μην μιλάς ρε. Κάνω πιστονιά. Μέσα σε χιόνια. Κωνσταντίνος. Εσύ περνάς πρώτος, ε. Εγώ. Ναι. Όχι, εσύ θα πας πρώτος και εγώ δεύτερος. Σίγουρα. Ναι, αλλά ωραία, πρέπει να πηγαίνει στα πότανα. Σιγά σιγά ρε, δεν θα μπορούμε να την κατεβάσουμε αυτή. Εμείς στριμάρουμε, εγώ μην το στριμάρεις. Μην το στριμάρεις. Είχαμε Μίτσο. Κάτσε να πάρω, γιατί δεν είχα φρένα πίσω. Πάω, ξεκινάω. Ναι, ξεκίνα.
ξαφνικά τα... Τι κάνουνε ρε. Τα βλέπεις τα... Τα γιάντα εκεί τα βλέπεις. Μία πηγαίνει προς τα πάνω και μία προς τα κάτω. Ρε τρελάχτα. Ευχαριστώ για το φόλιο. Αλλά τι γίνεται εδώ πέρα. Τώρα κόβονται τα λιωταχή ρε. Ξυπνήσαμε. Άντε μωρέ. Άντε κολλήσαμε. Τι λέγει να περάσουμε. Έχει κολλήσει μπροστά μου ένα μάξι, δεν φεύγει. Να πάω να το βοηθήσω. Ω, παλαγιά. Έλα, κάνε μία πίσω. Κάνε μία πίσω και πάρ' το δεξιά. Ευχαριστώ για το follow. Έφυγες. Το έχουμε. Εντάξει, ρε, πάτα λίγο χιόνι, ρε, και τι έγινε. Τι γίνεται, τι κίνηση έχει εδώ. Το λεωφορείο την έχει κάνει τη ζημιά. Να σου πω, πολύ δημοφιλές. Τέτοιο. Έλα, κάτσε να απολυθείτε κι εσείς. Τι θα γίνει, να προχωρήσουμε. Το Δημήτρη ρε περιμένω. Έρχεται. Έλα, από πίσω. Έλα, έρχεται. Έλα, ξεκινήσε. Μίτσο στριμάρι. Ναι, ναι. Εντάξει. Προσοχή, τα γκάζια. Ξέρω, ξέρω. Με χειρόφρενο. Σιγά, σιγά. Γιατί θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Έτσι ακριβώς έκανε το ο ήχος σήμερα που άκουσα που βγαίνει το σκάνι. Όπα. Τι έκανε. Κάπου βρήκα. Όχι κάπου βρήκα. Τη γωνία εκεί πέρα. Ωραία. Πάρ' το αριστερά. Θέλει ανοιχτά βέβαια. Μας έφερε. Νικόλα, άφησε λίγο απόσταση. Έλα. Πώς το FPS λες, Μίτσο. Εμένα μου λέει στάνταρ 60. 42 τώρα με πήγαινε. Πάντως πάει πολύ καλύτερα από το τράκι. Ναι, πιο καλό είναι. Και ωραία. Ναι, εδώ έχει και τα αυτοκίνητα. Και έτσι στον Τάκερ SMP πόσο πιάνετε.
Άλλες φορές 60, άλλες φορές 30. Κοίτα, εγώ πιάνω 54 όταν δεν έχει πολύ κόσμο. 54-60 τα πιάνω, αλλά συνήθως πηγαίνει 30 FPS. Με 30 FPS είμαι πολύ καλά. Εγώ τώρα έχω 44-45 με live streaming. Κάτσα να βάλω και το... και την κάμερα εδώ. Έχω και την κάμερα εγώ. Α, θα βάλω και ούτε. Ναι, κάμερα λέγοντας που βλέπω, που γεννάω το κεφάλι. Εκείνο τρώει FPS. Ναι, σαφώς. Το δοκίμασα χωρίς κάμερα. Θα ζήσεις. Χθες το βράδυ. Ω, ρε, ξαφνικά. Ναι, εδώ το χτίσαμε. Ωπα, ρε, ρε. Τι έγινε. Ο παιδιάς μου. Ρε φίλε, τι κάνω στην αυτή. Να περιμένω. Τι κάμερα θέλω. Όχι. Ναι, γιατί... δεν μου αφήνει να φτιάξω την κάμερα. Άντε, φεύγουμε από τα χιόνια. Άντε, γαμπρέ. Άντε, γαμπρέ. Και τώρα... τώρα, παίρνω τα γκάζια. Κανονικά, να πήγαινε, δεν θα τρέχω να πάω. Μήπως πρέπει να βάλουμε βενζίνα, λέει αυτό το. Πετρέλαιο. Έχω. Ωραία, κάτσε να το φουλάρω να είμαι σίγουρος. Κάτσε να το φουλάρω να είμαι σίγουρος. Ποτέ δεν ξέρεις. Κατευθυντείτε βόρεια. Λιμάνι σας περιμένω. Εκεί εγώ έρχομαι λιμάνι. Μάλιστα, ό,τι πείτε. Θα τσαβάλουμε κάμερα. Εγώ είμαι πλοίο. Μισό λεπτά για να βάλουμε την κάμερα. Εγώ φτάμε στο λιμάνι. Κάμερα, κάμερα, κάμερα. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Έλα. Έλα, εσένα για να ξεκινήσω να πάω από την άλλη μεριά. Μισό, να φτιάξω τα FM. Ωραία, εγώ ξεκινάω. Και πού πάμε τώρα. Ωραία. Ωραία, και πάτε στο Βαρντέ, εντάξει. Το μοναδικό. Όχι, έχει και το Κίρκενες, Βαρντέ εσείς πάτε. Όχι ρε, αφού ένα με βγάζουμε, ναι. Εμένα δύο που βγάζει. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Ωραία, φτιάξαμε και τον Νίκο. Εντάξει, μπορεί να δεν με ακούτε, φωτίτω. Α, ναι, και εμένα. Ωραία, καλησπέρα και στο τρόμο κάνει ο Μίτσος στο τρόμο. Εγώ στο... εγώ. Ωραία, ξεκινάμε. Green Convoy, Νορβηγία, αποστολή στο Ταλίν. Πάω στο λιμάνι. Παίζουμε multiplayer. Του παιχνιδιού, όχι Tracker SMP. Του παιχνιδιού το multiplayer, όχι το Tracker SMP. Δημήτρη, περιμένε από πίσω, περιμένουμε πολύ. Με μοντάκια. Ναι. Κάτσε γιατί δεν φαίνονται τα τέτοια τώρα. Ωραία.
Γεια σου Άλεξ, καλησπέρα φίλε. Κάτσε να το δω λίγο. Εδώ. Την κάμερα. Με promote πες με. Μπορεί. Όποιος θέλει να μπει στο κομβάι μπορεί να μπει, απλώς πρέπει να έχει τα ίδια μοντάκια με εμάς για να παίξει. Λοιπόν, για να μετά το πω, και δεν πάμε. Όχι, το άλλο, Βαρντέ. Βαρντέ. Ωραία, πάμε Βαρντέ. Έχω βάλει ένα μοντάκι για τον έκρωμο χάρτη. Απλώς για να παίξουμε τώρα, όσοι θέλουν να παίξουν, πρέπει να έχουν τα ίδια μοντάκια. Καλησπέρα, λέει, νομίζω σε είδα κλαίει χθες ένα κονβόι Δημήτρης. Ναι, είχαμε παίξει με κάτι ομάδες χθες. Με Σκόπελο Τράμπτσπορ, με Last Company, μέσα ήμουν. Δημήτρη. Ωραία. Και τώρα έχουμε φτιάξει το δικό μας κονβόι και πάμε. Έχω βάλει τον ήχο του Λεπίδα, Σκάνια. Στους ανώνυμους λέει, γιατί εγώ είμαι λέει στους Ελλάς. Όχι, δεν ήμουν στους ανώνυμους εγώ. Εγώ ήμουν στο Ελλάς Track. Δύο είμαστε, εγώ και ο Μίτσος, ο Deep CMCR που βλέπει μπροστά μου. Ελλάς Track Tier. Και κάνω live streaming. Ο Μίτσος κάνει live streaming και στο τρόπο, όσοι θέλετε να το δείτε για καλύτερη εικόνα. Trovo.live κάθετος DimSimGR. Όπως το βλέπετε το όνομα. Καλό ταξίδι. Άντε, καλό ταξίδι. Θέλουμε να πω. Άντε, καλό μας. Ρωσία ήμασταν εδώ. Περάσαμε τα σύνορα Ρωσία. Όλοι γύρισα λέει από δουλειά Ντίνος. Γεια σου Ντίνο. 70 με 80 κιλωμένα. Εσύ τα λέει. Εγώ πάω με 70 με 80. Θέλω να πάω 50. Έχει μεγάλη ανηφόρα, προσέξτε. Κάτι εδώ έχει και κρυφούς δρόμους, ε. Ναι, έχει και κρυφούς δρόμους. Ναι, το πάλι. Να σας υπενθυμίσω ότι εχθές πήραμε το West Balkans, το DLC, και το βιντεάκι θα ανέβει αύριο στο κανάλι μου στο YouTube. Θα βρείτε link στο προφίλ μου στο TikTok. Αλλιώς κάνατε μια αναζήτηση Nicolas Games στο YouTube. Ανέβηκε και σήμερα βιντεάκι στο YouTube, το American Truck Simulator, Greek Convoy. Έχει πολύ πλάκα να πάνε να το δείτε. Και αύριο στις 2 ανεβαίνει νέο βίντεο με το νέο DLC. Αυτά λοιπόν. Για πάμε. Μας βλέπω ο Μίτσο να φτιάχνουμε και την δικιά μας ομάδα. Το βλέπω. Απλώς θα είναι λίγο πιο ελεύθερο. Εμείς θα είμαστε... Άντε να μην πω. Με μπλε χρώμα και άσπρο. Ό,τι κατεβεί. Ό,τι κατεβεί. Τι εννοείς ό,τι κατεβεί για χιλιόμετρα. Όχι ρε. Ό,τι κατεβεί γενικώς δηλαδή. Δεν θα είναι. Ο... Ένας φίλος εδώ ρωτάει σε ποια ομάδα είσαι. Μένα. Με. Α, τα γύρια λέει. Έχεις το καλό από εδώ. Πάρα τα γύρια και τα πρόβατα. Τα πρόβατα ρε. Ξαμπρού. Κιτς, κιτς. Φίλε μου, δεν είμαστε σε καμία ομάδα. Τώρα σκέφτομαι να φέρω μια δικιά μου ομάδα. Μόλις με δείτε, κάντε μου μια προσπέραση όλοι να κάτσω εγώ τελευταίος.
Αλλά δεν ανήκουν σε καμία ομάδα. Απλώς παίζουμε με ομάδες άλλες, αλλά ως φιλοξενούμενοι. Δεν ανήκουμε σε καμία ομάδα. Απλώς μπαίνουμε σε κάποιες ομάδες και παίζουμε. Νικό, λες εδώ στο Κέρκυρας να έχει πολύ κόσμο. Χαμός εκεί. Για φαντάσου να ήταν έτσι. Δημήτρη, κάνε προσπέραση, Δημήτρη, κάνε προσπέραση. Γιατί? Έλα, θα μάτσω άλλο. Έχεις το κομπούλι, απαγορεύεται η προσπέραση. Κάτσε, κάτσε, να με πει κάτι φορά. Γιατί τελευταίος. Για να μην προσπερνάω ρε, γιατί δεν το ελεγχούμε. Κάτσε, είπαμε, θα πηγαίνουμε κανονικά. Μα εσύ πρέπει να πάω λεφτά για να γράφουμε. Ναι, αφού εμείς κάνουμε live stream. Κάνουμε live stream, οπότε πρέπει να είμαστε πίσω. Καλά, η αλήθεια ήταν ότι εχθές που παίξαμε στο κομβόι ήθελα κάπου να είμαστε, δηλαδή... Κατάλαβες, με πιο μάλλον μπροστά. Αλλά κοίτα, να σου πω την αλήθεια, καλύτερα που ήμασταν τελευταίοι, Μίτσο. Για μένα. Ναι, καλύτερα. Για μένα καλύτερα που ήμασταν. Ήδη, δηλαδή και πίσω που είμαστε, πάλι ήδη δυσκόλευε ο άλλος. Έχω... Να, πει και ο Γιάννης τώρα. Τι, όχι, ναι, ο Γιάννης τώρα. Μπήκε. Ο Γιάννης, ο Προσκόπελος. Ο Σκόπελος, ναι. Α, ωραία, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα σε όλους. Δημήτρη, ελάττωσε λίγο ταχύτητα, δεν είσαι πάνω. Γεια σου Καρβουράκο, καλησπέρα φίλε. Γεια. Ευχαριστώ. Μινά, ευχαριστώ πολύ για το φόλο. Άμα είχαμε και περισσότερα like, θα γινόταν προώθηση στο TikTok και θα βοήθηκε πάρα πολύ αν θέλετε να κάνετε. Θα βοηθήσει πάρα πολύ το like στην κατάταξη. Όχι, όχι! Το πήρε πάλι. Ναι, τόσο σαν! Καλησπέρα, καλησπέρα. Έλα. Φίλε, αυτό που έκανα... Εντάξει. Είδες τι πήγε να γίνει τώρα. Μην μου κορδάς εμένα, να κατέβω κάτω. Είδες τι πήγε να γίνει, έτσι. Πήγα να δελαβάρω τώρα. Αλλά τόσο σαν. Πού είστε ρε. Έλα πόσο πήγε. Πάντως πέρα δελαβάρι και πατάω φρένο. Ναι, αλλά τόσο σαν. Τι είδα, μια φοβή, είδα με 60 χιλιόμετρα, πόσο πήγε. Αλλά άμα ακούτε να φωνάζω, κατάλαβα. Κατάλαβες τι πρόκειται να γίνει. Να σου πω γιατί με... Πάμε 80. Πάμε 80. Τάπα το πας. Τι 80. 82. Δηλαδή άμα πατήσω τώρα φρέντο, δεν απεσιαλωτήσα μου. Φρένο, 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 φρένο. Έχει λεωφορείο. Έτσι με τις πάει. Άντε.
Άντε 80, κλείνω. 13. 22 τόνους. Πω μάνα μου. Ωρι μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου. Ωρι μάνα μου. Ποιος το λέει, ο Γιονάκης, ε? Ναι, ο Γιονάκης του είναι. Να σου πω. Ωπα. Ξαπλούν τα γύρια. Τελικά μας πάει έτσι. Στρίβουμε αριστερά. Προσοχή, προσοχή. Δεν παίζεις, ρε. Πάει να παίζει με κοινόβουλο τώρα. Ήρεμα. Ρε, ο Νίκος με σταματάει ενώ διαβάω καλά, ρε. Δεν θα βλέπεις, αφού φερνάρω. Εσύ με σταματάς, γιατί κάνεις μια φάση ένα Κοιτάμε δηλαδή. Έτσι, αυτά τα αξίζει που έχει μέσα στο κοκκινό. Δεν θα βάλει. Ποιος θα βάλει. Τι ξέρω, εγώ. Μόνο του. Ναι, εγώ θα βάλα μέσα στο λίδι που γράφει Φενέρ. Φενέρ, τι γράφει. Φενέρ. Μάλλον Φενέρ. Τούρκοι τι δεν είναι. Φενέρ Μπαρτσέ. Ναι, ναι, αυτή. Φενέρ, είναι αυτή. Εδώ έχει... Στροφιλίκια. Στροφιλίκια. Εντάξει, δεν έχει τίποτα. Φορτηγό μπροστά. Έλα, αδερφέ. Πάντα λίγο το φρένο. Πάντα λίγο το φρένο και βλέπω τον Νίκο μπροστά μου πήγε αριστερά δεξιά. Τι θα γίνει, αδερφέ, εσύ από πίσω. Θα κατέβω κάτω. Τι θα τέτοιο είναι. Το βλέπει. Του παίρνω μπροστά, κοίτα εδώ. Κοίτα, δεν πότε έπαιρνε, κοίτα, κοίτα. Τα δεν πάνε τροχάρι. Θα τραχάρι. Ποιος εμένα λες? Όχι, το ποτάκι, είναι το τρελάρι. Ωπα, κάτσε και πάλι εγώ με υπερβολική τέχνη και σε φοβάμαι σε ένα παιδί. Αδερφέ, λίγο το φρένο. Μακάρι να μπορούσε ο καθένας να μπει στο κομβόι άσχετα με τα μόρους. Μακάρι. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει, promotes εγώ πιστεύω είναι μόνο η αναγκαστική. Τα υπόλοιπα μότσι μακάρι να μπορούσαν να πούν να... Κάτι, τα υπόλοιπα μπορείς να τα κάνεις με μότσι που τα κατεβάζει αυτό μόνο, έτσι, δεν είναι. Τρίβομαι. Άρα τα μότσι, τα promotes. Φρένα, φρένα πίσω. Τρίβομαι. Νίκο, τι παθέ! Φρένα λέω! Αντί να βάλω τα όπιστε. Τι κάνω, μένα λίγο στο αντίθετο για να τους να τους σταματήσω. Λοιπόν, μόλις περάσαμε τα σύνορα Νορβηγίας, μπαίνουμε για Φιλανδία. Πάλι λίγο σε αντίθετο ρεύμα. Δεν ξέρω να πάω ρε για μότο. Τι το είχα ξεκλειδώσει αυτό. Γυρίστε πίσω. Πέρα. Νίκο. Δεν βλέπεις το πινό. Μια πατάς παίρνω μια γκάζι αν αποφάσεις το. Πάμε να συμβούνε με τον προσφυλό, εντάξει. Κοίτα, είπαμε πάμε με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο Ανδρέας. Κώδικα οδικής κυκλοφορίας πάω, αλλά Νίκος πάει με το δικό υπό. Κατά πόσο συνάδελφε, τι θέλεις τώρα. Να έχω μπρες μπροστά, εντάξει. Θα με βιάσω.
το μάτι να μου το πω, έτσι. Στα παιχνίδια έτσι το λέω. Θα αναποδογυρίσει τα λίγα και μετά θα λέει πώς θα αποδογυρίστηκε. Ναι, αλλά την έδωσα μου. Την έφερα εις πέρας. Ο άλλος λέει. Ποιο φρένο δεν πάτησα φρένο σου λέω. Μα δεν πάτησα φρένο λέω. Σε λίγο λέει θα βγάλουμε λέει και το επιθυμούν κάτι της Ελλάδας λίγο υπομονή. Τε, επίθυμα. Επίθυμα έμενε. Ναι, επίθυμα. Το έχουν βγάλει. Σε ανακοίνωση το έχει βγάλει το χάρτη, το ελληνικό χάρτη. Αλλά περιμένουν να βγει στο εμπόριο. Απλώς είναι σε προγραμματισμό. Και τώρα τι γίνεται. Για να πω εγώ είμαι ένα φίλο και πρέπει να κάνουμε. Θα πρέπει να κατεβάσεις φίλε τα προμότς πρώτα απ' όλα και έπειτα να κατεβάσεις όλα τα μοντάκια που έχουμε στο κονβόι και να μπορέσεις να παίξεις. Αν έχεις τα προμότς μπορείς να παίξεις. Τα υπόλοιπα τα κατεβάζεις από το Steam, δεν υπάρχει όλο. Αλλά το σημαντικό είναι τα promotes, αν έχει τα promotes μέχρι 8 άτομα μπορούμε να παίξουμε. Είμαστε 3 άτομα, οπότε χωράνε ακόμα 5 άτομα ακόμα. Παλιά που κάναμε multiplayer χωρίς promotes, χωρίς mods είχανε μπει, μέχρι 8 άτομα είχανε μπει. Αλλά δεν το είχαμε με κωδικό, τώρα το έχουμε με κωδικό μέσα. Οπότε, αν έχετε τα promotes, βασικά ο κωδικός δεν χρειάζεται, γιατί αν δεν έχεις τα promotes, έτσι αλλιώς δεν μπορείς να μπεις. Να περιμένουμε πουθενά τον Αντρέα να μπει. Είμαι ολευθεία από εσάς, αλλά δεν είστε αριστερά, είστε ολευθεία από εσάς. Είστε μπροστά μας. Θα με πετύχετε μπροστά σας. Α, έλα, σε βλέπω. Τώρα, πήγε συνεργείο. Όχι, έρχεται προς τα ημά. Γιατί το Νικολάκη έκανε απότομα φρένα. Όπα, μισό λεπτό. Καταρχάς δεν φρενάς απλώς. Και δεύτερο, γιατί έρχεσαι προς τα ημά. Γιατί θα μπείτε προς τα εδώ που είμαι εγώ. Εμείς ερχόμαστε αντίθετο ρεύμα, όπως πας. Θα μας βρεις μπροστά σου, θα μας βρεις. Σήμερα λέει προμότς, όχι μάρμα. Ακριβώς. Σήμερα παίζουμε με προμότς, όχι μάρμα. Όπως ακριβώς το είπες. Αν και θα μπορούσαμε να παίξουμε και με μάρμα, αλλά δεν είπες. Είπαμε για αλλαγή. Και εκτός αυτού τι φταίω που πάτησα φρένο, και ακόμα και φρένο λέμε να πατήσω. Που πίσω φταίνει πάντα. Θα κάνει εκτός απόσταση. Και πέρα μου φταίνει. Έλα, σε βλέπουν, είσαι πάνω σε μία στροφή. Έλα, ξεκίνα. Προχωράτε, ρε. Τι, να πεις πάλι από πίσω και μετά μου λες πράγμα για να εξηγήσω. Α,
Άστα αυτά τα κοντά, δεν με τρελάς. Το θυμάμαι εγώ το βιντεάκι. Το είδες. Το βιντεάκι που με έκλεινες, το είδες. Σου άρεσε. Ωραίο φίλε. Και πού να δεις το βιντεάκι τώρα με το βίντεο που έχω βάλει εφέ. Σιγά αδερφέ, θα με σκοτώσεις. Και ακούγεται. Και κάνει. Το έχεις δει. Ναι, το έχεις. Κάτσε με, μετά άμα τελειώσουμε. Δεν σας κάνω spoiler, αλλά μόνο σε κάνω. Να έχει και ωραία θέμα, θα το δούμε. Τελικά δεν μας είπανε, το dislike βοηθάει. Βρήκα το βίντεο με τα περισσότερα dislike σε όλο τον κόσμο. Λέει το χειρότερο βίντεο, λέει στο YouTube. Και έχει πάει να πούμε ένα εκατομμύριο dislike. Και είναι δημοφιλές ρε εσύ. Αφού δεν αρέσει, πώς το προωθεί τον κύριο. Μας τρελάνε τελείως. Οι προβολές το προωθούν, δεν το προωθούν το like. Αν στον άλλο δεν αρέσει, γιατί να το προωθείς του. Εάν ένα βιντεάκι έχει πολλά like, σου λέει αυτό αρέσει, άρα το προωθώ. Φρένο πίσω, φρένο. Μην μου πεις μετά ότι θα πάτησα αυτό. Κοιτάζουν τις προβολές, καλά λέει. Άμα έχει περισσότερες προβολές, δεν έχει και σαν να αρέσει όχι. Εγώ θα πω το εξής. Εάν το dislike βοηθάει, τότε να κάνει. Ναι. Απλώς, επειδή είμαστε δημοκρατικοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο, τον ταλαιπωρώ, το dislike δεν υπάρχει πλέον. Δεν σου λέει πόσα dislike έχει κάνει ο άλλος. Είναι σαν να μην φαίνεται. Αυτό που πάντα ήθελα στο βιβλίο. Να μην φαίνονται τα dislike. Δεν μπορώ να πηγαίνει σε μία λωρίδα, έχω βαριά, σε βλέπω σε δύο. Και πετάξω και ένα γατάκι να μην το πατήσω. Σε όλη τη διαδρομή ο γατάκι πετάγονται. Σε μένα τυχαίνει. Και αρκούδες θα πετάγονται. Άμα δεις αρκούδα, να δεις κάτι τέλειο να κάνω. Είμαι αντανακλαστή φίλε, μου είχαν πεταχτεί δύο σκυλιά. Κάνω μία έτσι φίλε. Ο συνοδηγός με πήρε αγκαλιά, να ξέρεις. Λέω και του λέω και του λέω. Τώρα δεν μπορώ να βρίσω. Βρε άνθρωπε το σπηλαίο, θα το πω τα δικά μου λέω. Ο λεγόμενος μα. Όπα. Τι έγινε εδώ, Κρέμιτσο. Γιατί βγήκες από πίσω μου. Έπεσα από FPS. Όχι ρε, έφυγε ο Μίτσος. Μα γι' αυτό το βλέπω και έκανε ζιγζακ περίεργα. Ρε πούς. Πάντως αν έβλεπες το βιντεάκι πώς σε πήγαινε. Γλιστρώντας το πένταξε. Λέω τώρα το πέντε. Έλα θα κάνω πιο μπροστά άντου. Α, όχι, εγώ πρέπει να κάνω πιο πίσω. Για έλα σιγά σιγά από πίσω. Έλα. Γιατί πιο πίσω, βρε, έλα. Έλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλώς τραγάρα, εδώ τι έγινε. Α, εγώ με σένα. Έλα να δεις τι έκανες, έλα να δεις. Εσύ με τράκαρες, να. Και σου είπα κάτω από όσο, δεν μ' άκουγες. Έγινε ατύχημα. Να κατέβω κάτω, να βγαθήσω. Τι έγινε να περάσουν, τι BMW ήταν αυτό. Συγγνώμη κύριε. Volvo ήτανε. Πάμε λίγο πιο μπροστά. Εγώ δεν ενοχλώ, εσύ. Εμένα με πέταξε. Εγώ στην άκρη. Ξαναπες, άμα μπεις, πειράζει. Δεν πειράζει.
Τα άλλα τα ωραία τα σετ που είναι. Σε σκορνάρι. Συγγνώμη, τι κάνω. Πέταξε, εν τω μεταξύ, μου πέφτει σε μια φάση όλο το game από FPS τα πάντα. Και λέω τι γίνεται, λέω. Και ξαφνικά βλέπω τον Νίκο να λέει, Δημήτρη. Ναι, αφού με πέταξε έξω, ρε. Κάτι να ξαναμπαίνω. Είμαστε όλα τέτοια, ωραία. Καλέστε το 112. Είδες ποιο είναι από τα ταμπού. Έλα. Όλο φωτάκι. Φεύγουμε. Όλο φωτάκια είναι. Τα γκρέμισα λίγο. Πού πας τώρα, ρε. Πω. Αντί να πατήσω στην πλέον πάνω στα φρένα. Τι έκανες τώρα, ρε. Τι έκανες. Ρε αδερφέ. Φρένα εσύ, ο πίσω. Ο πίσω. Ο πίσω. Πού πας, δεν βλέπεις. Αντρέα, πρέπει να πάρουμε να δώσει γιατί το μαζί. Βράδυ το πήραμε, τις φρένες. Απόσταση δεν κρατάς. Πατάμε φρένο μόνο που δεν μας ευρύζεις. Αλλά τα υπόλοιπα τα κάνεις. Θα κοιτάς τα στόπ, τα στόπ του μπροστινού και θα κρατάς απόσταση. Απόσταση ασφαλείας. Και εγώ αυτό θα κάνω το Δημήτρη. Τι θα κάνει. Απόσταση ασφαλιστικών μέτρων. Α, ναι. Απόσταση ασφαλείας σου πάρε. Τι ασφαλείς. Ο μπροσινός φταίει για όλα. Ο πίσω φταίει. Ο μεσαίος δεν φταίει πάντων επειδή είμαι εγώ πότε κατηγορείς τον δικό σου. Τώρα αυτό είναι δικό. Τι είναι αυτά ρε, 20 λάικα, έτσι γκούνιδες. Δώρο δεν έχει. Δεν έχει δώρο. Και έλεγα να κάνω giveaway το iPhone, το Pro Max, αλλά αφού δεν κάνετε live, δεν σας λέω τι θα πάρω. Γιατί κάνω και live. Μην το πεις. Δεν το λέω. Σε λίγο αντί για... Κάνουμε giveaway φέτα. Φέτα Βαρελίσια, give away. Με την τιμή που έχει. Θα σας φέρω από το χωριό μου, ρε. Λίσια, φέτα. Της κνοκοπής, όχι το σούπερ μάρκετ. Σπάζα τα φρένα. Δεν έχω φρένα. Σπασμένα φρένα. Και κόλλησε τον γκάζι. Παλιά είχα ένα βοξόδι με παρθένα. Του έλεγε το γκάζι ρε φίλε. Λέω αφού πατάω φρένο γιατί κάνει γκάζι. Τελικά κόλλαγε το πέζο. Με τρέλο θέλετε εσείς. Α, ένα τίκ έχει πέσει. Όχι ακόμα.
Ούτε στη μέση δεν είναι. Πού? Εμένα πήγε στη μέση. Πήγε ακριβώς. Φίλε, σήμερα ξύπνησα πάρα πολύ πρωί. Με 9 η ώρα. Α, τόσο πρωί. Εγώ τι να πω 7 η ώρα. Ρε, 11.30 η ώρα ήμουνα... τι έγινε μωρέ, θα πετάξω. Τι πάθατε πάρε ρε. Ω, το κολλάνε. Τι μαλακές. Μα τι μαλακές. Δύο φορές. Ρε φίλε. Τι είναι αυτά. Τι έκανες τώρα. Πάτσεις φρένο. Πάτσεις φρένο. Με τα χιλιάμετρα που πήγα σε ισοπαίδα να μου σκεφτάει. Όπως δεν μπορείς. Ωραία. Πού είσαι ρε. Κάτι σε ένα συνεργείο επικοινωνικό. Ωραία φίλε. Όχι. Μα δεν θα κάνω καρδιά πηγαίνω στο συνεργείο ρε φίλε. Συγγνώμη, πάτσεις φίλε, δεν πάτσεις. Προχωρούσα παιδί μου. Και γιατί βρέθηκε σταματημένος μπροστά μου. Δημήτρη, κάνε μια στάση και έρχομαστε. Κάνε και κάτι. Έκανε. 80.000 ευρώ ζημιά. Ο άλλος φίλε που πήγαμε στο τρέιλερ έχει πάει. Φίλε, στην έδωσα ωραία, όχι πλάκα. Ήτανε δυνατή. Γι' αυτό πέταξες. Ωρε φίλε. Χειρότερο τρακάρισμα δεν έχω ξανακάνει στο. Και έλατε τώρα εγώ να φτάσω στο Δημήτρη, θα πρέπει να πηγαίνω με 120 χιλιόμετρα. Όχι ρε, εντάξει. Έλα, άλλο που δεν θέλεις. Μη μιλάς εσύ, που ξαφνικά μου λες, τι είσαι φταίει ο πίσω, είδαμε που πήγες πίσω και έφυγε τώρα. Ποιος φταίει, ο πίσω δεν φταίει. Εγώ φταίω, ποιος φταίει, εσύ. Αυτό εγώ δεν κάνω απόσταση. Εσύ σταμάτησες. Αυτό ήταν ένα πολύ καλό, δυνατό παράδειγμα για αυτούς που έρχονται από πίσω μου στην πραγματική ζωή ότι αν γίνει μια μαλακία μπροστά, αυτό το πράγμα θα πάω. Αλλά είδες τι έπαθα μπροστά μας, ε. Πάμε 110. Ελπίζω να το πάθω και εγώ τα ίδια. Αν και κάνω αμυντική οδήγηση στην πραγματική ζωή. Άμα δω κανένα ουλάκα, κάνω δεξιά και τώρα αφήνω και περνάει. Τέλος πάντων. Πού είναι τώρα, έχω χαθεί, δεν ξέρω πού είσαι. Άντε πάμε. Ωραία ήταν. Γεια σου Σκάνια Γκρίς. Σκάνια μόνο. Εγώ δεν κατάλαβα πώς. Ρε, να είναι το ιταλικά αυτόματα, είπα τους εγκάτι. Εσένα. Ναι ρε. Ρε, πας και έχεις βάλει κανένα ανιχνευτή. Όχι ρε, αυτόματα σου λέω, έτσι όπως προχωρώ. Εγώ πάω τους εγκάτι ρε και βλέπω αυτούς να δεν είχα δει ότι το ποντέρι είχε μηνετιστεί. Εμένα όταν η ιταλικά έβρισκε εμπόδιο, πήγαινε και πάταγε φρένο. Και επειδή εγώ δεν μπορούσα να το ελέγξω αυτό, πήγα και το άλλαξα, καταλαβαίνεις, για να το ελέγχω εγώ. Δεν μπορώ το αυτόματο αμάξι να πηγαίνει να μου πατάει μόνο το φρένο. Εγώ είμαι ο οδηγός, εγώ πρέπει να πατήσω το φρένο. Αυτά τα παλιά, τα καινούργια τα αυτοκίνητα που ανοιχνεύουν εμπόδια και πάνε και πατάνε φρένο, λέει φρενάει μόνο. Τι θα το κάνω ρε φίλε, και εγώ τι θα κάνω. Είναι τελείως χαζομάρα αυτό.
ασφάλεια πρόσκλησης. Ναι, τρίχες. Πάτης πέρα μπροστά αυτό το ρήμα. Θα το στείλω στα φημαράκια. Αδελφέ, έκανε άκρη. Πού, πάει, χαθήκαμε. Χαθήκαμε. Όχι. Αρχικά είχε βγάλει στην Ελλάδα να στρίψει το στενάκι και του έκανα προσπέραση. Ωραία, τι θα γινόταν τώρα. Ωραία, φίλε, τι θα γινόταν. Ένα μάτσο κουβά για τα γινόμαστε. Ρε, πού είστε, ρε. Πού εξαφανίστηκε ο άλλος. Εδώ είμαι, ρε. Για τον Ανδρέα, λέω. Εσάς περιμένω. Τι με παίρνουμε, ρε. Έχω πιάσει 140 χιλιόμετρα. Τι άλλο. Φρενάρεις. Τι φρενάρεις. Κάντε άκρη. Μπράβο. Γίναμε. Τράκα. Σε τράκανε. Α. Νίκο. Όταν... Έχετε σταματήσει, ρε. Έρχομαι. Ήρεμα. Δώσου κι εσύ. Μπαμ. Έλα στη δίξα, αδερφέ, το σκάνια μου. Αυτό είναι. Κάτσε γιατί θα μου πει ο άλλος το θέμα. Έλα να κλειδώσουμε 60 και πολύ είναι. 70. 75. 80. 80 δεν λέει, ε. Βάλε 79. 80 δεν λέει. 79 βάλε. Άντε 79. Ευτυχώς που έχουμε και τον Αντρέα και μας δίνει καμία σούκα να γελάμε. Δεν πειράζει, αυτός πληρώνει. Τη ζημιά. Βέβαια. Έχω 330 εκατομμύρια. Εκεί είναι τώρα. Λεφτά υπάρχουν. Βέβαια υπάρχουν. Πώς. Λεφτά υπάρχουν. Εκατομμύρια. Ψηφίστε με. Μωρέ. Λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχει ο κόσμος. Άλλοι υπάρχουν. Δεν το ξέρεις, ότι τα λεφτά πάνε στα λεφτά. Εννοείται. Φίλε, θα τραβήξω αύριο μια φωτογραφία να δεις τι βλακή έχουν κάνει στον δρόμο. Πήγανε και βάλανε ένα απαγορευτικό δεξιά, ένα απαγορευτικό αριστερά, ένα stop προς τα απαγορευτικά και τρία απαγορευτικά που μπαίνεις στην αντίθετη μεριά. Πώς είναι δυνατόν να πηγαίνεις έναν δρόμο, να σου έχει stop και να σου λέει απαγορεύεται δεξιά, απαγορεύεται αριστερά. Και ευθεία να είναι πολυκατοικία, έτσι. Αριστερά, δεξιά δεν πάει. Αλλά επιτρέπεται να μπει. Τα κάτω. Θα δείξω μια φωτογραφία να δεις ποιος βλάκας πήγε και έβαλε το σήμα. Ένας είναι ο βλάκας. Υπάρχει ο μηχανικός. Ο μηχανικός δεν θα πάει να κάνω μήνυση στο Δήμο για τον κώδικα οδικής βλακείας.
κακής μαλακίας να τους κάνεις. Δεν ήθελα να το πω έτσι, επειδή δεν μου είχα βάλει 18 ετών και πάνω στο live. Πέρασα σήμερα από το κολονάκι. Το τι κλείσεις είχε, δεν λέγεται. Αλλά ξέρεις γιατί νευρίασα. Γιατί στο κολονάκι πήγανε και βάλανε κλείσεις. Εμάς εδώ πέρα στο κέντρο, Κυψέλη που μένω, δεν βάζουν καμία κλίση. Το μόνο λέει του οίκο από πού υπάρχει. Στάθη από το φτύν του κατεβάζεις. Άμα βάλεις λεπίδας θα το βγάλεις. Απλώς πρέπει να έχει συγκεκριμένο σκάνια να ξέρεις. Για να σου δουλέψει ο ήχος. Είναι το R το 2009. R 2009. Αλλιώς ο ήχος δεν θα σου πει. Μωρέ! Μα του σοκονάρω ρε βλάκα! Κοίτα, πέταξε το αμάξι που πήγε ρε! Μήπως το είδες! Μήπως το είδες! Έλα! Κοίτα εδώ! Πάλε Αντρέας! Άρα το πιστεύω αυτό που σας σήμερα! Πέταξε το φορτηγό από το γιατακί. Εγώ του κορνάρω και αυτός πάει να βγει. Είναι τα σταματημένο στο λομποτάκι και τους κάνω μία και πάει πάνω στο φορτηγό και πάει ο τρέας. Δεν αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχει αυτό το παιχνίδι, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Καλά που είσαι μέσα στην πόλη. Ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Γιατί αυτά δεν γίνονται όταν γράφω εγώ, όταν δεν γράφω εγώ βίντεο, γιατί γίνονται αυτά, μπορείς να μου πεις. Όπω. Αλλά γιατί, τι χάσατε μόλις τώρα. Δεν γίνεται, πρέπει να το, θα το κάνω λήψη αυτό το βίντεο, αυτό το live, δεν γίνεται. Μίτσο, δεν γράφεις. Γράφω, ρε. Γράφεις, αλλά το καταγραφές. Να το βγάλουμε σε... Α, όχι, μόνο μπροστά. High definition. Αλλά να τι ήταν αυτό. Από το καθένα είδα. Που το πέταξε. Ρε φίλε, βλέπω το γιο καγί. Έχει εξαφανιστεί. Λέω, πού πήγε. Βλέπω ένα αμάξι να πετάει. Αλλά τι έχουν κάνει. Τι physics είναι αυτό. Σου λέω ήταν σταματημένο στο κυκλικό κόμβο και του κορτάρω και μου πετάγεται. Ήταν αδύνατο να πατήσω φρένο. Ναι, πετάγεται. Σε ποιο πετάχτηκε όμως τα μάξι. Έχω βίντεο, θα στο δείξω ρε. Μα την Παναγία. Μα την Παναγία. Και... Μα την Παναγία. Φίλε... Μα την Παναγία. Ναι, και όλο το σοϊ. Τι... Να, βλέπει και ο κόσμος εδώ πέρα, 8 άτομα. Έχω μάρτυρες. Πείτε ρε παιδιά, εσείς έφταγα εγώ. Πείτε. Όχι, πείτε ποιος στέει. Γράψτε ποιος στέει, ποιος έφτιαξε. Αυτός που πήγε στο κόμβο. Ψάματε, εγώ δεν είμαι. Ο άλλος που κουνιόταν στο κόμμα. Τι έπαθες? Να στρίψω. Τι να κάνουμε λίγο ένα μικρό διάλειμμα γιατί με πιάσε με τα με τόσα διαλύματα που κάναμε. Τα τρακαρίσματα. Γιατί εκείνος τι μου έκανε που έτρεμα αυτό το ψάρι, θυμάσαι? Εγώ πήγα να στρίψω και ήρθες και μου την πάτησες. Έχω βίντεο. Αυτό! Δεν περίμενα να γίνει. Ήταν αναπάντητο γεγονός. Ακούω
ακούς, πήγαιναμε 60 χιλιόμετρα, ρε, και είχα αυτή τη στέρεμα απόσταση από πίσω. Τελικά όταν κολλάμε ένα πετάκι, τα πηγαίνει τα δύο τελευταία και ξαφνικά να κάνει όλα τα τρακάρια μέσα. Μα δεν σε τράκανε εγώ, το είχε τα χίλτη. Πω πω ρε φίλε. Πω. Παιδιά, θα το βγάλω αυτό σε βίντεο, δεν γίνεται, ήταν τρομερό βίντεο αυτό. Βέβαια δεν θα έχει καλή ανάλυση, αλλά δεν έχει παρά τίποτα. Αλλά τι ήταν αυτό το φίλε. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναδεί. Αλήθεια. Μαλάκα. Φίλε, δεν υπάρχει αυτό που έγινε. Δεν υπάρχει, αυτό που έγινε δεν υπάρχει, απλά ήταν μία φορά στο δισεκατομμύριο να γίνει. Να χτυπήσει ο Μποτάκι. Άνα μου λέει το παιχνίδι, δεν μου κοινωνίζει αυτό το δρομολόγιο πραγματικά. Να σου πω, γυναίκα είσαι ρε. Ναι. Γιατί έχεις πάει η γυναίκα ρε. Α, λόγω της Mercedes, είσαι η Mercedes. Ναι. Να, ορίστε. Ω, μπήκα μέσα. Ρε φίλε, για απίστευτα physics, αλήθεια. Αλλά να σου κάνει τέτοια ζημιά, να σου κάνει τέτοια ζημιά, όχι απλά σε τράκα ρε. Και αν αποδογύρισες κιόλας. Και αν αποδογύρισες κιόλας. Δεν φτάνει που σε τράκα ρε. Εσύ πήγες στον δρόμο σου. Εγώ πρώτος. Άντε να λάξει. Ωπα Παναγιά. Εγώ πρώτος είδες. Δεν ξαναπέρα λέει πίσω. Πάει πίσω το τρακέρ μου. Πάει μπροστά. Μήκω τα πάγω στα. Να πω εγώ. Θα κάνω. Άντε πάει. Γιατί θέλω να μην το πετάξω κανένα σπατάκι. Για να γελάω που θα τρακέρνετε. Μην το πετάξω κανένα ποτάκι μπροστά του. Ναι. Εντάξει ναι, φίλε, εντάξει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, δεν γίνονται. Δεν γίνονται αυτά. Αλήθεια. Άντε να βγει έκθεση 1.49 να πέσει κανένας κεραυνός, σε βλέπω. Να πεις κανένας κεραυνός πάνω μου, λέμε. Φαντάζεις να πέφτουν οι κεντράκοι. Αλλά, τορκίζομαι ότι από ένα ψυχολογικό πάμε 65 χιλιόμετρα, ρε φίλε. Να ρωτήσω κάτι. Βλέπεις τι μου κάνω τώρα. Πάνε κάνω προσθέσεις και μου παίρνει το ξέρω. Τι θέλω. Επίσης τώρα που κάνουμε κομβόι. Αν είχαμε ομάδα και γράφαμε χιλιόμετρα, ακόμα και εδώ ισχύει για την ομάδα τα χιλιόμετρα που θα γράψει. Τι πρέπει να είσαι αποκλειστικά στο τράκερ σε μπίτ. Όχι, γενικά στο παιχνίδι γράφεις την ομάδα. Ναι, γράφει. Δηλαδή ακόμα και μόνος σου. Ακόμα και μόνος σου να παίξεις χωρίς το tracker σε πει πάλι γράφεις χιλιόμετρα για την ομάδα. Λογικά. Άρα να γράψουμε, να φτιάξουμε μια ομάδα. Έχω πάθει ψυχολογικό, πάω με 60 χιλιόμετρα. Τώρα στο βαλόνι, κύριε. Αλήθεια το λέει. Μετράει, λέει, αλλά πρέπει να έχεις, λέει, ανοιχτό το τράκτο. Εντάξει, αυτό δεν είναι πρόβλημα. Παιδιά, αυτό που είπατε ο Αντρέας, θα το φτιάξω εγώ σε βίντεο να το βάλω στο TikTok. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό ήταν απίστευτο αυτό που έγινε. Πραγματικά απίστευτο. Δεν γίνεται. Θα το φτιάξω βίντεο, φίλε. Άμα καταφέρω,
Και κάνω λήψη από το TikTok, θα μπει βίντεο. Θα μπει best of. Φίλε, στορκίζομαι, μπορεί και να το βλέπεις αύριο μεθαύριο και να σκάσεις τα γέλια με τους φίλους σου, πραγματικά δηλαδή. Μπορεί να κάνεις τους φίλους σου να πάνε να αγοράσουν το Eurotrack, αλήθεια. Δεν ξέρω. Τέτοιο πράγμα δεν μου ξανατύχει. Και πώς θα την ονομάσουμε την ομάδα? Ελλάς Strikers υπάρχει, έτσι δεν είναι? Με έγραψαν. Με έγραψε. Και εσένα, και εμένα. Γιατί ρε? Εμένα με έγραψε, έτσι έκανα. Ωραία, τι ρωμάμε να βάλω? Άδωμα, ξέρω εγώ. Τι να βάλω? Να βάλουμε, τι να βάλουμε, Ελλάς Strikers υπάρχει. Να βάλουμε, καλά, εσείς από Θεσσαλονίκη και εγώ είμαι από Αθήνα. Ο Αντρέας από Ρόδο. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και το πείδημα. Ναι, το είδαμε. Πάμε να ξεκινήσω το σπενάκι. Μήτρο, ξέρεις να φτιάχνουμε το trackbook, να φτιάξουμε ομάδα και να γράφει χιλιόμετρα. Εγώ έχω trackbook. Χωριό, έχω μπει στην πόλη που είναι όλο μπροστά. Εντάξει, λίγο σας. Εγώ έχω trackbook. Και γράφεις τώρα χιλιόμετρα. Βέβαια. Και τότε βλακία, τόσα χρόνια δικά. Αλλά είπαμε ότι δεν πρέπει να τρέξει. Ναι, δεν αντέχει τα παλαβού. Τα παλαβά. Είδες τι παίξες? Ναι. Έκανα 9 δρομολόγια από το πρωί. 9 δρομολόγια. Ναι, και παίρνεις κάποιο βραβείο, κάποιο award όταν παίζεις και κάνεις χιλιόμετρο και γράφεις. Γι' αυτό μου ζητάνε να... Γι' αυτό κάποιοι μου ζητάνε να παίρνουν. Πάει στην Αγία, ρε. Έστριψες. Συνεργείο πάει. Δεν πάω συνεργείο, πάω να ξεκλειδώσω. Να κάνω κι εγώ δεξιά. Κάνω. Ένα στενάκι δεν έχω ξεκλειδώσει. Κάτσε, trackbook, εγώ και εγώ λογαριασμό. Αλλά τι πρέπει να ανοίξω το trackbook τώρα εγώ? Εφαρμογή είναι. Ναι ρε, θα σε δείξω μετά. Α, άρα... Ναι, ναι, να μου το δείξεις. Και δεν ξέρω, πώς θα συνδέσεις την ομάδα με το trackbook να γράφει χιλιόμετρα? Γιατί τα χιλιόμετρα που γράφω αυτή τη στιγμή είναι μεγάλο δρομολόγιο. Ναι, ναι, σε μένα θα γράφω. Ναι, γιατί να μην γράφω, αφού το κάνω που το κάνω. Να σου πω, το GPS δεν δουλεύει, ρε φίλε. Μήπως θέλει ρε φίλε, εσάς θα ακούγεται? Ναι, ακούγεται. Ναι, δεν μιλά. Να βάλω... Πώς θα το ρυθμίσεις από εκεί? GPS. Στον ήχο είναι. Ενεργοποίηση φωνητικής προήγησης. Έλα ρε, το βρήκα. Καλά, τόση ώρα δεν μου λέει κανένας. Έλα ρε, στρίψε ο δεξιά. Στρίψε. Άντε να κάνουμε και ένα σέρβις. 800. Ναι, να σκεί να πει. Φίλε αυτό, με το γιοντακί ήτανε που την πάτησα κανονικά, δηλαδή ήταν δυνατή. Αλλά αυτό σου είπα το σημείο, εγώ δεν είπα το πολλά.
Φεύγουμε. Εγώ έχω κατεβεί ήδη κεντρικό, κάνω τον κύκλο. Ο παρέλο, τι γίνεται ρε. Ω, παραγωγία μου. Ξέρετε, τα κουκιά δεν μου πήρα. Σε κάθε κορδικό πρέπει να πιάνω καινούργια κουκιά. Να πούμε τι λέγουν τα παράθυρα. Μήπως δεν τα έχεις κάνει. Το έχω ενεργοποιήσει για το προηγούμενο... Κρατήστε αριστερά και στρίψτε αριστερά. Με πιάσα ενεργεία τώρα. Τι αριστερά, πώς θα έρθει. Παίρνω αλλά πρόσεχε. Σε 200 μέτρα στρίψτε αριστερά. Στρίψτε αριστερά. Και τι να πάω αριστερά. Επανυπολογισμό. Ρίση, λάθος πάμε. Άντε, δεξιά. Πω, έχει μπροστά το τροχάνισμα. Ναι, αλλά πάμε λάθος. Επανυπολογισμό. Σε τρία πάμε λάθος. Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά. Ωραία. Πρέπει να φτιάξουμε μία ομάδα. Να βάλουμε τα χρώματα. Κοίτα, άμα το κρατήσουμε last tractor. Ναι. Θα βάλουμε, πώς το λένε, μπλε χρώμα. Τα χρώματα να τα βάλουμε τα ελληνικά. Πάμε και ρίγες. Θα κάνουμε... Το track book από πού το κατεβάζω. Από το Play Store. Από το... Όχι ρε, έχει σελίδα. Πρέπει να πατήσω track book app. Και άμα τρακάρουμε, θα ακυρωθούν τα χιλιόμετρα. Όχι ρε. Θα σε βγάλει τι ζημιές έχεις κάνει. Και έχει... Πλήρωσες. Έχει ποινή η ομάδα. Δεν ξέρω, δεν το δοκιμάσα καθόλου αυτό, δεν ξέρω. Δώστε μου ένα λεπτά γιατί... Κάτσε λίγο την μπούκοση. Τι έγινε, με πέταξε. Με πέταξε. Αυτό είναι το γάμο. Οπα. Όχι, με πέταξε από μαλακία μου. Κάτι έκανα εγώ. Ναι, αλλά με πέταξε και εμένα μου. Ναι, κάτσε, μπαίνω τώρα. Αυτό είναι το γαμό του. Τι λέει, αποσυνδέθηκα. Ναι. Ναι, με πέταξε. Θα μπαίνω. Και εμένα, και εμένα. Γιατί έφυγε αποσυνδέθηκα. Είναι... Τι σύνδεση. Φλάκα. Αποδοχή. Και εμένα πέταξε ρε παιδιά. Το κομβόλιο ολοκληρώθηκε. Και τώρα... Περιμένετε να μπω μόλις, μπω φεύγουμε. Έλα, εγώ μπήκα. Ναι, αλλά η αποστολή υπάρχει. Υπάρχει ρε η αποστολή. Εκεί πέρα προσαμάτησα είμαι εγώ.
Μισό, το trackbook πρέπει να το έχεις ανοιχτό από τον υπολογιστή που παίζεις Eurotrack. Βέβαια. Δηλαδή άμα το ανοίξω το laptop δεν παίζει. Όχι τώρα. Απλά πρέπει να... το ανοίγεις το τέτοιο. Το browser. Για να σε κατεβάσει το ταμπελάκι. Το οποίο έχει και Eurotrack και American Track και Multiplayer. Κατάλαβες? Όχι. Ναι. Λοιπόν, και πατάς το Multiplayer για να μπεις Track XMP. Track Boom. Και τα υπόλοιπα είναι να παίζεις όπως παίζουν τώρα. Εδώ μου λέει Track Boom. Κάνεις ένα λογαριασμό άμα δεν έχεις. Ναι, έχω. Ή αν έχεις το συνδέεις, αλλά πρέπει όμως θα το έχεις ανοιχτό. Λέει, no job deliveries were completed on the selected day. Βιβλίο διαδρομών. Ναι, αυτό δεν ξέρω να το αρνήσω τώρα. Άκου τώρα δεν μπορείς να παίξεις, να το ανοίξεις, δεν σε αφήνει το παιχνίδι. Όταν είναι κλειστό το παιχνίδι το ανοίγεις και το έχεις εκεί πέρα, ανοιχτό. Και θα παίζει να καταγράφει. Καταγράφει. Να μην το κάνουν τώρα, δε. Τώρα δεν γίνεται τώρα. Γιατί αφού μας πέταξε, έτσι κάνει. Άμα σε πέταξε, κάντο. Ναι, αλλά περίμενε, σε πέταξε όμως επειδή έχεις ανοιχτό το παιχνίδι. Ωραία, το έκλεισα. Δηλαδή να βγεις από το παιχνίδι. Να βγεις από το παιχνίδι, θα το ανοίξεις. Μου λέει download TV client. Αυτό δεν είναι. Περίμενε. Δηλαδή, πρέπει δηλαδή, να βγούμε πριν φτιάξω το convoy και συνεχίσουμε το δρομολόγιο. Τι κάνουμε, πες μου λέω, γιατί το θέλω κι εγώ αυτό. Ρε παιδί μου, κλείνεις τον Euro. Το παιχνίδι το κλείνεις, τελείως. Ωραία. Αφού μπεις μέσα στο Tracks Book και κάνεις το λογαριασμό σου και μπεις, μου λέει download. Περίμενε. Tracks, πώς το πες, Book. Tracks Book. Ναι, τώρα μου λέει, κατέβασε το client. Ωραία, πατάω εγώ το client να κατέβει. Πατάω άνοιγμα. Extract. Το φάκελο, ωραία, και μου λέει setup, πατάω setup. Έλα, να αυτό είναι, πάνε να το δεις, αυτό είναι. Πατάω, και λέει browser Eurotrack Simulator 2 ή American Track Simulator, ναι. Και πάω εγώ στο φάκελο, ποιο φάκελο, το φάκελο του παιχνιδιού θέλει. Ναι, κοίτα, αυτό το πράγμα γίνεται. Κάτσε, λοιπόν. Κατευθείαν σε βγάζει. Κοίτα, κατευθείαν σε βγάζει. Πρόγραμμα files, stream map, com, Eurotrack. Eurotrack. Ναι, πατάω το φάκελο που είναι κατευθυμένο του Eurotrack. Έτσι δεν είναι. Το ίδιο και γίνεται και σε American. Ξέρασε τον κωδικό. Κάνε την κίνηση. Ωραία. Οκ. Δηλαδή τώρα, κοίτα. Και για το Αμέρικα πρέπει να ξανακάνω setup. Ναι, όλα πρέπει έτσι να γίνει. Εδώ είναι τα δρομολόγια που κάναμε. Ναι, Ντίνο. Θα παίξω. Θα παίξω, απλώς κάνω κάποιες ρυθμίσεις. Πας στο προφίλ. Μίτσο, τι μου πες, λέει εδώ.
Πρέπει να ξανακάνω setup για το American. Ναι ρε παιδί μου. Πάει αδύο setup. Είναι για τέτοιο. Και Αμερικά και Euro. Α, δεν μ' αφήνει. Μου λέει το έχω εγκαταστήσει. Τώρα μου λέει βάλει email και password. Λοιπόν, δες βιβλίο διαδρομών. Έλα, τόσα χρόνια πρέπει να το έχουμε κάνει. Χάσαμε πολλά κλίματα. Να, εδώ πέρα δεξιά μου μου λέει τι παραβάσεις έχω κάνει. Να, εδώ πέρα στο Αμερικά. Τα πάντα, σε καταγράφει. Όλα τα λέει, καταγράφει. Το βλέπεις, έτσι. Ναι, ναι, το βλέπω. Τώρα που έχω κλειστό το... Περιμένετε, παιδιά. Κάτσε το κατεβάσιο. Πατάς Scratchbook και θα σου βγάλει το site. Ναι. Μετά κάτι κλαμπή. Κοίτα. Αν δεν έχει λογαριασμό, κάνεις εγγραφή. Ναι. Άμα έχεις και θυμάσαι και τους κωδικούς σου, θα μπεις. Κομβόι. Εδώ είναι κομβόι. Τι κομβόι έχουν κάνει άλλοι. Περίμενε. Μετά από το κοινό. Ένα τσιγάρο. Διαδρομή. Πάω, περιμένετε. Εργαζόμενοι. Oh, homebook. Περιμένετε, παιδιά. Register, εγγραφή. Ωραία, sign out με Steam. Ωραία. Τι λέει? Your loyalty attempt was not successful. Wrong mail password. Α, ναι, έχει βάλει δύο παπάτια. Ωραία, έλα. Θα κάνω είσοδο στο Tracks Book. Ωραία, ναι. Tracks Book. Τι λέει, Tracks. Περιμένετε και λίγο και εμένα, Continuum. Ναι. Κάτσε ναι, αλλά... Το American Tracks, πώς το τρώσουν. Εδώ, βλέπεις αρχική σελίδα που λέει. Κατεβάζεις εδώ πέρα αυτό το ταμπελάκι. Έλα ρε, το έχω, εντάξει. Να το, κατεβάζεις αυτό το ταμπελάκι. Λοιπόν, μόλις το κατεβάσεις, έτσι, θα σε ρωτήσει να... για το... Έλα ρε, το έχω, εντάξει. Και μετά, αφού πατήσεις το Eurotrack, μετά εκεί δίπλα στις δερμίες American Track και πηγαίνεις και του λέτε... Και το multiplayer. Και το πιάνεις, είναι σαν το Track SMP. Ωραία, αυτό το ανοίγεις πάντα. Πρώτα το ανοίγεις όταν αρχίνεις να παίζεις. Και κοίτα, αν θα παίξεις multiplayer, πατάς αυτό. Το multiplayer. Άμα παίξε από αυτά. Κάτι άλλο. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Εγώ πάτησα τώρα αυτό εδώ πέρα. Το απλό. Το απλό. Ωραία. Και εδώ πας. Βλέπεις. Ωραία. Εγώ να κάνω τώρα μια ερώτηση. Έφτιαξα το account και κατεβάζω το Trackbook να τρέχει στο PC. Ναι. Θα πάντα, θα πάντα πριν ξεκινήσεις να παίζεις, έτσι, παιχνίδι, ή American ή Euro ή multiplayer ή το SMP, θα το βάλεις ανοιχτό. Ναι, μπορείς. Και από εκεί θα πατάτε το κουμπί για να μπαίνετε. Μπορείς στις ρυθμίσεις να βάλεις το tick που λέει Run Program at Startup. Δηλαδή κάθε φορά που ανοίγει ο υπολογιστής να ανοίγει μόνο το πρόγραμμα. Πρώτον αυτό και δεύτερον. Στις ρυθμίσεις μπορείς να βάλεις Warning Sound when extending 125 χιλιόμετρα, δηλαδή 78 μίλια. Δηλαδή εδώ του βάλεις ένα όριο. Αν του βάλω 99 δεν θέλει. 99. Δεν είναι 9 χιλιόμετρα. Όχι, δεν παίζει ζωή. Ωραία, παιδιά, πάω λίγο τουαλέτα και έρχομαι γρήγορα. Άντε. Άρα, πατάω εγώ run. Κατάλαβες. Ναι. Άμα δεν μου πέταξε. Ο Κυριώγης παίζει γύρω.
Και τώρα πώς θα συνδέσω και πώς θα μπει η ομάδα στο Tracksbook, δηλαδή ως ομάδα, αν κάνεις εσύ χιλιόμετρα. Κοίτα, ο καθένας κάνει τα δικά του χιλιόμετρα. Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να το ψάξουμε αυτό, γιατί δεν θυμάμαι κι εγώ τίποτα για ομάδες άμα γίνει, για να γραφτούμε σε μια ομάδα. Ωραία, για παράδειγμα, όταν κάνεις εσύ χιλιόμετρα, καταγράφεται στην ομάδα. Στην παράδειγμα τη δική μου. Ή αν κάνω εγώ χιλιόμετρο, παράδειγμα στη δική σου την ομάδα. Κοίτα, όχι, εμείς τώρα είναι ιδιωτικά. Είναι ιδιωτικά. Άρα πρέπει να κάνουμε κάποιες διαφημίσεις. Ο κάθε... ναι. Ναι. Ή θα κάνουμε ένα άλλο λογαριασμό. Ομάδα. Κοινό. Ναι. Open profile, open tracks. Ναι, γιατί εδώ πέρα άμα δεις τώρα εδώ πέρα Νικόλα, κάτι το κάνω, έχει που λέει για τέτοιο. For this εδώ. Future you must have εδώ βλέπεις. Account. Εδώ. Κάνεις κοινή χρήση. Εδώ δες. Δεν βλέπω. Α, μπες στο τέτοιο, στο... Τρόβο. Το τρόβο. Να δεις. Μισό. Εδώ βλέπεις. Ναι. Εδώ. Μπήκες. Ναι, βλέπω. Βλέπεις. Εδώ γράφει αυτό που πάμε. Που κάνουμε τα δρομολόγια. Λοιπόν. Εδώ. Κάτι γράφει εδώ πέρα, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Εδώ γράφει για κομβόι, βλέπεις εδώ πέρα. Company offers, κομβόι. Κατάλαβες. Εδώ πέρα θα είμαστε εμείς που θα κάνουμε κομβόι. Κατάλαβες. Η ομάδα. Ναι, αλλά... Πρέπει να γίνει ομάδα. Άρα πρέπει να μπούμε μέσα στο trackbook. Και να κάνουμε μια ομάδα. Και να φτιάξουμε μια ομάδα. Ο Γιάννης θα τα ξέρει. Και κατεβάζει το. Import tracking. Πώς θα φτιάχνουμε μόνο. Κομβόις. Λοιπόν, βιβλίο διαδρομών. Α, και εδώ πέρα σου λέει τα κομβόι που γίνονται. Ας πούμε και μπορείς να μπεις. Να, έλα, να. Ήρθα. Το φτιάχνω, το τέτοιο. Λοιπόν, τι files πειράζομαι, πετάεις τα files του παιχνιδιού. Ε, ναι. Θέλει να δεις λίγο την κοινή χρήση να σε βοηθήσω. Να μην ξέρω. Κάτι το έχω κάνει ήδη, το κατέβασα, έφτιαξε και τα files. Αλλά άλλο δεν κατάλαβα τι κάνεις. Για άνοιξε λίγο, ρε, σε παρακαλώ. Λοιπόν. Θες τι δεν έχω καταλάβει. Δεν το πρόγραμμα δεν δίνει μόνο και καλά που καταγράφεις τα χιλιόμετρα, κάνει και κάτι άλλο. Όπα μου κάτι πάνω. Τι κάνει. Έχει διάφορα το πρόγραμμα. Ακούτε, μου έκανε επανακίνηση στον υπολογιστή αυτό. Γιατί. Ακούτε. Ναι. Γιατί σε έκανε. Επανακίνηση στον υπολογιστή τον... Τον έβγαλε. Ε. Ναι, έκανε ένα σκαμπονέβαλο. Ναι, εντάξει. Όχι, είναι... Νίκο. Μ' ακούς. Έλα. Έλα. Κάνε επανακίνηση στον υπολογιστή ρε αυτό. Ωραία, άστο. Πάντως εδώ πέρα που λέει company, μου λέει you need a premium account for this future. Τι πιστεύω να πληρώνεις. Όχι. Όχι, άλλο. Άμα θες να πληρώνεις, έχει κι άλλες δυνατότητες, εντάξει. Μια ομάδα όμως δεν μου λέει που θέλω να φτιάξω. Και να βάλω, λογικά να βάζεις μέσα τα μέλη. Να, εργαζόμενοι εδώ. Εδώ είναι οι εργαζόμενοι, οι λεγόμενοι.
Α, κατάλαβα. Αντί να το κάνεις αυτό που το κάνεις στο παιχνίδι, που βάζουμε μέσα εργαζόμενους και κάνουμε χιλιόμετρα και παίρνουμε λεφτά, το κάνεις στη δικιά σου την ομάδα, στην πραγματική ζωή, ας πούμε. Να. Driver Design ενός βιβλίου. Φόρουμ. Βιβλίο διαδρομών. Φόρμε. Λοιπόν, βιβλίο διαδρομών, αυτή είναι. Άτσι. User, nicknames, ναι, αλλά πώς βάλουμε. Διαχείριση εργασιών. Ναι, αυτό το πρόγραμμα τι σου δείχνει, αυτό δεν έχω καταλάβει, παιδιά. Εσύ, ό,τι έχει σχέση με το American και το Eurotrack, ό,τι χιλιόμετρα, ποινές, τα πάντα Ναι. είναι διαχειριστικό εργαλείο για το παιχνίδι. Okay. Να, εδώ πέρα όπως έχω εγώ, κέρδος 2 εκατομμύρια Σου π.χ. λέει πόσες Πόντι δουλειές έχει κάνει. εμπειρίας 58, έτσι, Πόσες δουλειές παραβάσει, έχει κάνει. ιδέες. Πώς παραπάνω, πόσες δουλειές έχει κάνει. Ναι, Αν έχει μέσα. ζυγαριές. Ωραία, δώσε 2 λεπτά να μπω γιατί δεν με βάζει. Ωραία, Κονβόι. τον υπολογιστή τον άνοιξα. Περιμένετε. Βιβλίο διαδρομή. Ανοίξω αυτό το δεδομένο. Η Αργυλένα μας έβαλε τα γυαλιά. Έχει φτιάξει και εκείνη τα notebook. Είναι πολύ πρόχειρη. Ναι, αλλά ομάδα ο Νίκος πώς μπορεί να φτιάξει. Αυτό είναι άλλο ζήτημα τώρα. Το πάμε αλλού. Εκείνη Αλλού λέει είναι αυτό. έχει κάνει λέει, ομάδα και να μπούμε λέει στην ομάδα. Πρέπει να κάνουμε ομάδα. Ακριβώς. Όπως Αλλά έχει τι. δηλαδή, κάνεις μια ομάδα, βρίσκεις π.χ. εμένα. Ναι. Έτσι. Μπαίνεις στην Και ομάδα. σε λέει, και σε λέει. Περίμενε, κάπου λέει τώρα, δεν θυμάμαι κι εγώ τώρα. Εδώ, όχι, πού το λέει ρε. Τι πλακέρωσε ρε. Κάπου το λέει τώρα, δεν θυμάμαι. Ο Νικόλας Σερλίστ. Κάπου λέει τώρα και δεν θυμάμαι, κοίτα ρε. Να το. Έχει και το λογότυπο της εταιρείας. Έλα ρε. Έλα ρε, μπήκα. Βασικές πληροφορίες. Το άνοιξες. Ναι. Όνομα εταιρείας. Αυτό είναι. Το όνομα της Ελλάδος που λέει. Ναι. Το όνομα της ομάδας. Νικόλας Κράνσκι. Όχι. Ωραία, περίμενε, περίμενε. Μου λέει ραν, Όνομα μου λέει εταιρείας μπήκα. λέει. Ραν. Ωραία, βάλω last track, steer. Αν το βάλουμε last track και steer, λογότυπο της εταιρείας. Έπρεπε να βρούμε ένα λογότυπο. Εγώ λέω να βάλουμε Πώς να το ονομάσουμε Νικόλας Games και να βάλουμε το λογότυπο ή να το βάλουμε Deep CGR και να βάλουμε το λογότυπό μας. Όχι, κάνε εσύ τα δικό σου και όταν γίνει μια ομάδα να το ψάξουμε καλά καλά. Ωραία, εγώ το φτιάξα. Μου λέει Oh, τώρα εντάξει. γιατί... Ωραία, περίμενε, περίμενε. Εγώ Ωραία. το έφτιαξα. Μου λέει ότι τρέχω το Eurotrack, οπότε το κάνω κανονικά login. Κοίτα. Περίμενε λίγο. Βλέπεις, εδώ σε Ωραία. δείχνει ποιο θέλεις να Θα πατήσεις. βάλω. Έτσι, θα πατήσεις Δημήτρη, αυτό. άνοιξε μου μια σελίδα για να καταλάβω. Θα βάλω ένα Λοιπόν, λογότυπο που φωνάει και μετά το φτιάχνω. να κλείσω το παιχνίδι. Ένα σέρα άνοιξε, ρε, την ώρα που είναι ανοιχτό το πρόγραμμα και εξήγησε περίπου τι γίνεται. Εγώ το έχω τώρα στο live. Στο τρόπο. Α, δεν σε έχω στο τρόπο. Αλλιώς πρέπει να ανοίξω το τέτοιο. Α, ελληνικά δεν έχει αυτούς του.
Έχει ελληνικά, ρε. Δεν έχει. Τώρα. Όχι, ελληνικά δεν έχει το τέτοιο. Ο άλλος το έκαψε. Το site έχει. Ελληνικά. Το site. Εμένα μου λέει company offers και όλα αυτά δεν τα έχει. Για να πω. Λοιπόν. Λοιπόν, Νίκο. Ναι. Εδώ που λέει run CS2 το αμερικάνικο και το multiplayer είναι εντάξει. Ναι. Δεν είναι εντάξει. Ναι, πάνε ναι, εντάξει. Πάνε Σέντικ. Ναι. Σέντικ. Ναι. Λοιπόν. Πάτα μπροσγουέ, άνοιξε το. Κι εγώ... Πάτω, εδώ. Που είναι ο Φάκελος, ρε. Ο Φάκελος. Λοιπόν, εγώ ανοίγω κονβόι. Εδώ. Πού? Άνοιξε το μπροσγουέ που σου λέει, ρε. Πάνω σου τα μπελάκια. Α, μπράβο, ναι. Άνοιξε το. Μα αφού το έχω συνδέσει. Δεν περάζει. Σε λέει πω ακριβώς είναι το αρχείο. Ναι. Του βάζει μέσα στο φιλ. Τώρα είσαι μέσα. Μέσα δεν είσαι. Στο παιχνίδι. Ναι. Ωραία. Αυτό ήταν. Τώρα ναι, πας στο log του πρώτο. Πάνε στο πρώτο. Το logbook. Πάνω. Α, αυτό είναι. Και από εδώ θα αρχίσει να τίποτα δεν κάνει. Απλά θα το έχεις ανοιχτό. Εντάξει. Έχεις δεύτερη τηλεόραση, τέτοιο. Αυτό τίποτα μην κάνει. Ναι. Ναι. Δίπλα σου, βάλω το και να το βλέπω. Εγώ τώρα το έχω από δεύτερη οθόνη. Θέλω να βάλω φυσικά. Μπήκες. Έχω ανοίξει το κονβόι, ρε. Μου φορτώνει. Ωραία. Ωραία. Είμαστε οκ. Okay. Είμαστε οκ. Okay. Για να το παρακολουθώ δεν μπορώ γιατί δεν έχω δίπλη οθόνη για να το βάλω δίπλα. Γιατί για να το βλέπω λες. Ναι. Ταυτόχρονα να το βλέπω. Δεν μπορώ. Ναι, εντάξει δεν πειράζει. Δεν καταγράφει πάντως. Θα καταγράφει. Εντάξει εκεί να δεν το σβήσεις. Δεν θα το σβήσεις. Παπατήσε να το σβήσεις. Θα το... άμπα. Εντάξει. Πάλι προετοιμασία τα modes. Ανάδειες. Μπορεί να πάω να συνεργήσω με το κομβόι γιατί είμαι εδώ. Κάτι γιατί το κομβόι θα γίνει. Θα φωνάζει το Δώρα. Θα φωνάζει χάρη του Δημήτρη. Θα λέει τι θα γίνει, θα προχωρήσετε. Τι θα γίνει, θα φύγουμε. Μάλλον αυτό θα κρατήσει μόνο, είναι last track. Το κονβόι είναι ανοιχτό. Καλά, λόγω του ποντά τους φτιάχνουμε, δεν είναι. Θα τα φτιάξουμε, Νίκο. Αυτό, απλά αυτό με την ομάδα. Ναι, θα κάνεις... Τι θα βάλεις λοιπόν, μια δημοσία. Εντάξει, άμα είχε φτιάξει, αν είχε φτιάξει ο Γιώργος μια ομάδα, θα πούμε εκεί. Εγώ αρκεί να μην υπάρχει κρίνια, εγώ δεν μπορώ την κρίνια. Δηλαδή αυτό που λέγαμε χθες ότι άμα τρακάρεις και έχεις πρόβλημα, αυτά. Θέλω να υπάρχει ελευθερία, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Δεν μπορώ εγώ τώρα να κάνω στο μύτο παρατήρηση και να του πω γιατί τράκαρες. Άνθρωπος είναι, έτσι δεν είναι μύτο. Εγώ αυτό δεν μπορώ. Δηλαδή, να νευριάσει τώρα ο άλλος γιατί πήγε ο άλλος και του σταμάτησε και με τράκαρε.
εκεί χάνεις, μου φαίνεται, το αστείο του παιχνιδιού, την ουσία. Ξεφεύγουμε. Εγώ αυτό πιστεύω. Να γίνει μια ομάδα. Ένα δεν μου φτάσει αυτό που την καταγράφει. Το οποίο να είμαστε ελεύθεροι. Να κάνει ό,τι καθένας ό,τι θέλει. Η καταγραφή θα είναι μόλις τελειώσει το δρομολόγιο. Α, οκ. Okay. Και θα σου πει ξενογό τόσα χιλιόμετρα έκανε, τόσε φορέ έκανε, όπω το κάνει η συνήθω, το η καταγραφή του παιχνιδιού κανονικά. Ωραία. Το κάνουμε έτσι. Είναι ανοιχτό το ταμπελάκι σου. Άρα λοιπόν. Έλα, πείτε. Εγώ μπήκα. Ωραία. Ωραία. Φτιάχνουμε μια ομάδα. Δική μας. Ανεξάρτητη. Να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Και να βάλουμε και τα χρώματα. Μάλλον μπλε άσπρο θα κάνει. Δεν ξέρω. Ό,τι θέλει. Και αφού θα κάνουμε ελληνικό. Άμα το βάλουμε ελάχιστα αυτή. Μάλλον αυτό θα το κάνουμε. Ή ελάχιστα και αυτή. Δεν ξέρω. Ελάχιστα και υπάρχει. Είναι ελάχιστα και υπάρχει. Ελάχιστα και υπάρχει. Έχει και ομάδες, έχει και ομάδες. Άμα μπορούμε να δούμε τα ονόματα των ομάδων, ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε ένα δικό μας όνομα, ώστε να μην υπάρχει να πει «Α, μου έκλεψες το όνομα». Ναι. Αν υπάρχει κάπου αρχείο που μπορεί να μας βοηθήσει με τα ονόματα ομάδων, ώστε να... Λοιπόν. Δηλαδή, άμα φτιάξεις ομάδα από το Tracksbook, και υπάρχει το ίδιο όνομα, θα σου πει, ξέρω, υπάρχει το όνομα, βάλε κάποιο άλλο, έτσι. Ναι, ναι, εννοείται. Οπότε, θα έχει καταχωρηθεί από αυτόματα. Ότι δεν θα έχει άλλο το δικαίωμα να φτιάξει το ίδιο όνομα. Αυτό θέλω. Με βάση το πρόγραμμα και τη βάση τη δεδομένη. Ωραία, λοιπόν. Είσαι από τον Ανδρέα, είμαι. Πού είστε, ρε? Ναι, πού είμαστε? Στο Ρεμανιέμι, δεν είμαστε. Κοστά είμαι, ρε, από εκεί. Είμαστε μετά το Ρεμανιέμι, έξω, στην έξοδο. Μα δεν σε βλέπω. Το χώρο όλο το κεντρικό, ρε, όλα ευθεία θα μας βρεις. Δεν έπρεπε να τον βλέπουμε. Έχεις μπει σίγουρα. Ναι, δε θυμάστε μόλις βγήκα και πάρκαρα και ήρθες από πίσω. Δεν θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι. Θα είμαστε πέντε έξω. Μέσα στο κομβόι μέσα δεν σε βλέπω. Δύο άτομα λέει, δεν λέει ότι είσαι μέσα. Λέει ότι δεν έχεις μπει. Εγώ. Ναι. Άμα δεν έχω μπει, τι κάνω, ρε. Αντρέα, τι όνομα θες να βάλουμε, αν δεν βάζαμε το ελαστρακτήρ. Βάλε ρε τώρα οποιαδήποτε, βάλε γκρίκε... Δεν σου έρχεται κάποιο όνομα. Κάτι με δρομολόγια βάλε, π.χ. Greek Delivery Greek. Greek Delivery. Transport. Μπράβο. Όπως είναι οι άλλοι, Greek Road Trackers. Να το κάνουμε Ελλάς Road Trackers. Όχι,
ή Ελλάς π.χ. Transport, τέλος. Κοίτα, το Ελλάς Transport μου φαίνεται πιο απλό. Έλα. Πες. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε ξέρεις πώς. Ελλάς International Transport. Ο Δημήτρης είναι σε μένα ρε, πάμε. Ναι, το βλέπω, ξεκινήστε. Το σκάφερες. Έλα, ρε. Ανομίζω ότι ήταν ο Ανδρέας μπροστά μου, αλλά ήταν ο Μίτσος, εντάξει. Άλλο κακό να μην μας βρει. Ναι. Την επόμενη φορά θα κάνουμε ένα ελικόπτερο. Φαντάζεσαι να ρίξω στούκα σε ελικόπτερο και να φύγει λέει ο Έλικας και να πάει στο παραπλή του Ανδρέα. Αυτό είναι, βλέπω το φανατό σου. Το έχεις δει την ταινία Ανδρέα. Τι ταινία. Βλέπω το θάνατό σου. Είναι ψυχολογικό θρίλερ. Το έχω δει ρε. Με 80 πάμε. Ναι, με 80. Κι εγώ. Αλλά έχουμε καλή ακούσταση, δυνατή. Ο Μίτσος έχει παραπάνω εγώ. Πάντως, παρόλο που έχει δώσει 80, ο Μίτσος απομακρύνεται. Πρέπει να απομακρύνεται. 80 πάω κι εγώ. Κι εγώ. 80 έχω πληρώσει. Αλλά είναι σαν να μου δείχνει ότι απομακρύνεσαι. Γεια σου Τάραβε. Θέλεσα να βάλω μουσική. Α, δεν πήρα. Τι ακούγεται, ρε. Α, έχω βάλει μουσική εγώ από πίσω. Από τον Ανδρέα. Ρε, Ανδρέα. Ρε, Ανδρέα, κάνε live. Θα μας χτυπήσει τα πνευματικά δικαιώματα. Σιγά, σιγά το χωρέα. Όχι, πλάγια κάνετε. Ο Μίτσος δεν έχει πρόβλημα, γιατί και παίζει τρόπο. Εγώ παίζω TikTok, δεν έχω πρόβλημα. Μόνο... Μόνο για το YouTube, αλλά όταν του την έριξα, κατά λάθος, εντάξει, νομίζω δεν είχε μουσική, οπότε μπορούμε να το πάρουμε το στιγμή, να το πω. Έλα σου πω, να βάλω κανένα μικρό. Ποιο? Μητροπάνω. Βάλε ό,τι θέλω. Άρα κάνω λίγο μια στάση. Έτσι κι αλλιώς το βίντεο, όπως και να έχει, άμα θέλω, μπορώ να το αλλάξω, να το φτιάξω το background του ήχου. Κάτσε, θα βάλω κι εγώ. Έβαλα. Πάμε. Κάνε αυτό εδώ. Τι θα είχε να περάσουμε. Τι κάνει, αναστροφή παρακάνει. Τρελό ποτάκι. Εγώ κάνω λίγο ένα άνοιγμα. Πετρέλαιο θέλουμε. Εγώ είμαι στην άκρη. Πάμε πιο κάτω. Εγώ είμαι σχεδόν τελείωσα το επόμενο κομμάτι. Θα βάλουμε όλοι μαζί. Βάλουμε στο κόμμα. Wow.
Μήπως έχω ανοιχτό το... Δεν το ακούσα, ρε. Καλά που μας το είπε. Στο παιδί θέλει σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά. Ναι, ναι. Στρίψτε δεξιά. Εμένα δεν μου το λέει. Γιατί εγώ δεν το... Θέλει ρυθμίσεις να κάνεις. Ναι, εμένα τώρα δεν μου το λέει όμως. Στο φω... Πάνε στη φωνή ή κάτω. Στο... Στον Νίκο δηλαδή. Φωνητική πλοήγηση σε 100%. Τώρα καθίστε μήπως έχω ανοιχτό το δίσκο στο σε live. Και γι' αυτό μήπως μην κάνει τίποτα. Όχι, εντάξει. Το τραγούδι μας υπέστη αυτή. Τι έγινε, πέτανε το live. Δεν μου κάνει πρόκληση. Δεν παίρνει κανένα. Πήρα από τα μάτια σου λίγα. Άιντε. Δεν σ' αφήνω, ρε. Κοίτα να μπει δεξιά μου τώρα. Ο τρακάρι. Μπαίνουμε μονόδρομο, Ρε εσύ πως τι τρώει έτσι τη βενζίνα. Δεν τρελαίω. Μονόδρομο. Ω και πατέρα κάτω με βλάκα. Όχι μονόδρομο, στενό δρόμο. Το ίδιο κάτι. Με κάτι, Έλα, έχουμε βενζινάδικα. Και πιο πέρα. Εδώ δεν έχει βενζινάδικο. Έχει ρε. Όχι ρε. Πέρα, πέρα, ας πούμε. Είμαι πιο μακριά ρε από εσάς. Α! Δεν σταματάει ρε, το λεωφορείο ρε. Του κάνω αριστερά και δεν σταματάει, τι είναι. Το τρέκανο πίσω. Και έκανα και ζημιά 15%. Όχι εκεί. Προσεχή όταν έρχεστε. Έβαλες καύσιμα. Πες με βενζινάδι. Και πιο πέρα. Που είναι δεξιά μας. Α, οκ. Τώρα που θα φτάσουμε στην πόλη. Τρέχει η μουσική από πού παίζει. Τον υπολογιστή ρε μουσική. Και περνάει ο ήχος. Το Discord σας έχω στο κινητό ρε. Στη δεύτερη έξοδο. Α, και από το κινητό παίζει Discord. Α, γι' αυτό περνάει ο ήχος. Βγήκε τώρα. Άρα το λαμβάνει το κινητό το μικρόφωνο. Α, ναι, γιατί είπαμε ότι έχεις θέμα με τον τουριστή. Ένα άδικο σταματάμε για μισό. Εγώ πάρτε τη δεύτερη έξοδο. Ναι. Είτε τώρα.
Και έχουμε ακόμα 13 ώρες. 14. 822 χιλιόμετρα. Εγώ δεν θα το γεμίσω στο φουλ γιατί έχω μεγάλο... Δηλαδή τώρα γράφουμε. Αλλά είπαμε στο τέλος, Όχι, δεν γράφουμε. Χαιρετίσμα. Τόσο καιρό που παίζω. Το έχετε ανοιχτό, έτσι. Ναι, ανοιχτό. Το τάξι που. Ναι. Πάντα ανοιχτό θα είναι όταν παίζει. Εγώ το έχω βάλει να ανοίγει μαζί τον υπολογιστή. Άμα γίνεται. Ναι, να μην το ξεχνάω. Ραντ στάρτα. Άρχε φουλάρουν και μη. Παίζω τη μέση τα βάλα. Επανυπολογισμό. Εμάς είναι μικρό το τεπορισμό γιατί έχουμε το βάρη του το όχημα. Έπρεπε να βάλουμε το μοντάκι, να πρέπει να πιάνει τη λίτρα. Όχι. Είναι άμα κάνεις π.χ. το... εντάξει, καλό είναι να βάζει ρε, να σταματώ να βάζει πετσίνη.